Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από το Ισραήλ να παραχωρήσει στη Ρωσία τον έλεγχο της αυλής του Αλεξάνδρου στην Ιερουσαλήμ και την εκκλησία του που είναι στα 100 μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο στην Παλιά Πόλη. Με επιστολή που παραδόθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ να ολοκληρώσει τις υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Όπως αποκαλεί την Jerusalem Post, η επιστολή του Πούτιν ήρθε μόλις μια ημέρα αφού το Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα επέκρινε τον Υπουργό Εξωτερικών Γερ Λαπίντ ότι κατηγορούσε τη Ρωσία για υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να καλύψει τη δική του σύγκρουση με τους Παλαιστίνιους. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρεσβευτή για επίπληξη την Κυριακή, καθώς το Ισραηλινό κράτος υιοθέτησε τη ρητορική των νεοναζί του Κιέβου. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποσχέθηκε στον Πούτιν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο το 2020, σε μια σειρά χειρονομιών που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση της Νάμα Ισαχάρ, μιας Ισραηλινής που κρατείται σε ρωσική φυλακή για κατηγορίες ναρκωτικών.